Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σεβαστοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Συν Αθηνά. Μια εκπομπή λόγου και προβληματισμού. Μια εκπομπή που έχει ως στόχο να σας θέσει προβλήματα και ερωτήματα τα οποία εσείς θα απαντήσετε, όχι εμείς. Εμείς θα θέσουμε τις παραμέτρους. Με τον φίλο μου, διαπρεπή νομικό και συγγραφέα Γρηγόρη Κωσιβάκη, επιμελούμαστε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ερχόμαστε στα σπίτια σας για να σας κάνουμε να σκεφτείτε λίγο παραπάνω πέρα από αυτά που οι άλλοι σας λένε. Εγώ, σαν δημοσιογράφος και συγγραφέας, εγώ, ο Γιώργος Ολεκάκης, είμαι εδώ πέρα για να μπορέσω να συντονίσω αυτή τη συζήτηση και να μπορώ να σας μεταφέρω ορισμένα πράγματα τα οποία καλό θα ήταν όλοι να τα ξέρουν. Δυστυχώς όμως και η παιδεία, αλλά και οι ευρύτερες παρέες, σήμερα περί άλλα τυρβάζουν. Πριν ξεκινήσω για το θέμα το οποίο σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι το θέμα μας, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος και πώς αυτός τιμάται στην χώρα του, στην Ελλάδα, θα ήθελα να σας δείξω μερικές εικόνες της Παμακεδονικής που θέλει, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, ως σκοπό το έχει κάνει για να σας δείξει αν μπορείτε να διαλύσετε τα επιχειρήματα των Σκοπιανών πάνω στον Μέγα Αλέξανδρο. Είναι αυτό που βλέπετε στην τηλεόραση. Πώς να διαλύσετε τα επιχειρήματα των Σκοπιανών. Το πρώτο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να πείτε ότι αυτό που σήμερα η Ιουγκοσλαβία, η πρώην Ιουγκοσλαβία, θέλει να λέει ως Μακεδονία ή όπως αλλιώς θέλει να ονομάζει, παλιά η ίδια το ονόμαζε Βαρντάρσκα. Υπάρχουν γραμματόσημα, υπάρχουν σφραγίδες, υπάρχουν ταυτότητες για όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, όπως θα διαβάζετε και εδώ πέρα, στο αυτό που σας δείχνουμε στην τηλεόραση, με την επιοίκεια και την ανοχή της αμερικανικής διπλωματίας, αλλά και τον ενδοτισμό της ελληνικής, σιγά σιγά αυτό ξεχάστηκε και έφτασε το όνομα σήμερα να διεκδικείται ως Μακεδονία. Αλλά, επιχείρημα πρώτο, πρέπει να ρωτήσετε αυτούς που τα λένε αυτά, τι σημαίνει στη γλώσσα τους η λέξη Μακεδονία. Το απάντημα είναι τίποτα. Πρέπει επίσης να τους ρωτήσετε τι σημαίνει στα ελληνικά Μακεδονία. Ελληνικά Μακεδονία σημαίνει η μακριά χώρα, θα το βρείτε στο λεξικό Little Scott, και από την λέξη, την αρχαιότατη ελληνική λέξη Μακεδνός. Άλλωστε, από το μήκος είναι το Μακεδνός, αυτό το γράφουν και τα σύγχρονα ελληνικά ετυμολογικά λεξικά, όπως το λεξικό του Μπαμπινιώτη. Το βλέπετε εδώ. Το δεύτερο επιχείρημα είναι τι σημαίνει στη σλαβική γλώσσα, δηλαδή τη γλώσσα των Σκοπιανών, το όνομα Αλέξανδρος. Η απάντηση είναι και πάλι τίποτα. Γι' αυτό θα πρέπει να τους πείτε ότι στα ελληνικά Αλέξανδρος, το ρήμα προκύπτει από, η λέξη προκύπτει από το ρήμα Αλέξο και την λέξη Ανίρ, που σημαίνει αυτός ο οποίος διώχνει, απομακρύνει, αποκρούει, συντάσσει τους άνδρες. Αυτό το βρίσκουμε και στα αρχαία ελληνικά λεξικά και στο λεξικό του Little Scott, αλλά ακόμη και στο σύγχρονο λεξικό του Μπαμπινιώτη. Το βλέπετε εδώ στην εικόνη σας. Έτσι λοιπόν, με όλα αυτά μπορείτε να έχετε επιχειρήματα, γιατί η ετυμολογία είναι μια σοβαρή επιστήμη και η οποία λέει πάντα την αλήθεια. Τώρα όμως, με τον Γρηγόρη τον Κωσιβάκη, θα προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα. Φτάνει αυτό, φίλε μου Γρηγόρη? Γιώργο μου, όχι. Και από μένα χαίρετε συνελληνίδες και συνέλληνες. Σας είπε ο Γιώργος για το πώς οι Σκοπιανοί ονομάζαν τη χώρα τους προπολεμικά. Μετά τους προέκυψε η επιθυμία να υποκλέψουν, να οικειοποιηθούν το όνομα Μακεδονία. Εκτός λοιπόν από τις επιγραφές και όλα τα άλλα, υπάρχει επίσημος χάρτης, τον οποίο εγώ έχω περιλάβει στο βιβλίο μου «Διαχρονικός Υπηρετικός Ελληνισμός», και βεβαίως δεν είναι χάρτης που τον βγάλαμε εμείς, γιατί είναι στα Σλάβικα και λέει ακριβώς αυτή τη λέξη, Βαρντάρσκα. Δημοκρατία, δηλαδή, του Βαρδάρη θα τη λέγαμε κατά έτσι, κάποιο τρόπο. Κατά παρέκβαση. Όμως το ότι οι ίδιοι εκδώσανε χάρτη, οι ίδιοι την ονομάσαν την περιοχή αυτή Βαρντάρσκα, δείχνει το αυθαίρετο και το συμφεροντολογικό της προσπάθειας οικειοποίησης της λέξης Μακεδονία. Σαν επιχείρημα επίσης, αυτά που είπε ο Γιώργος, είναι ένα καταπληκτικό επιχείρημα το οποίο προκύπτει μέσα από τις αρχαιολογικές έρευνες σε όλο το χώρο τον ελλαδικό της Μακεδονίας. Εκεί λοιπόν εντοπίστηκαν στα ταφικά μνημεία ονόματα. Υπάρχουν θαμμένοι άνθρωποι, άντρες, γυναίκες, είτε πεσόντες στις μάχες, είτε από φυσιολογικό θάνατο. Εντοπίστηκαν λοιπόν γύρω στα 70 ονόματα. Από αυτά τα 68 είναι ελληνικά. Τα δύο δεν ξέρω τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν, αλλά όταν μιλάμε για δύο στα 70,
δεν δίνει σε κανέναν δικαίωμα να ανατρέψει αυτό που αντιπροσωπεύει το 68 στα 70. Πέραν τούτου, είναι το θέμα του πώς εμείς βρεθήκαμε στη θέση αμήνης να αποδείξουμε το αυτονόητο, γιατί ακριβώς έχει προηγηθεί μία ψευδολογική εκστρατεία και σε έντυπο τύπο και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο σε γήπεδο κενό, όπου παίζανε μόνοι τους οι Σκοπιανοί και όλοι όσοι υποκρύπτονται πίσω τους, γιατί η ελληνική πολιτεία ήταν απούσα. Μίλησα και για την Αμερικανική πολιτική στα Βαλκάνια, η οποία είναι γνωστή και μη εξαιρετία. Μίλησα και για τον ελληνικό ενδοτισμό. Όμως στην τηλεόραση, αυτή τη στιγμή, οι φίλοι μας μπορούν να δουν ένα παλαιό γραμματόσημο της χώρας της Ιουγκοσλαβίας. Είναι αυτό που βλέπετε, κύριε, στην οθόνη σας σε λίγο που θα δείτε. Και είναι το γραμματόσημο το οποίο έχει κάτω-κάτω τα σημερινά Σκόπια, τα οποία ονομάζει, το βλέπετε εδώ πέρα, Βαρντάρσκα. Είναι γραμματόσημο προπολεμικό της Ιουγκοσλαβίας. Το βλέπετε εδώ. Είναι αυτό. Και κάτω-κάτω βλέπετε ότι λέει Βαρδάρι τα Σκόπια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γραμματώσιμο της Ιουγκοσλαβίας επιτύχει. Συμπληρώνει το χάρτη. Συμπληρώνει και αυτό που είπες εσύ, Γρηγόρη. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι μας βρήκε σε έναν ύπνο η όλη αυτή εκστρατεία, όταν η ελληνική επιστημονική κοινότητα φταίει και αυτή, δεν έδωσε τις απαντήσεις που έπρεπε και φυσικά όταν η ελληνική πολιτική από την εποχή που ξεκίνησε αυτό μέχρι τώρα, είχε άλλα να λύσει. Εμάς μας τρώει και λίγο ο εμφύλιος, ο ένας κοιτάει να βγάλει το μάτι του αλουνού και δεν βλέπουμε ότι οι απ' έξω μας βγάζουν και αυτοί το μάτι. Ο πόλεμος είναι σε πολλά επίπεδα. Ναι, εδώ πρέπει να το πούμε, γιατί ακριβώς ήταν θέμα της διεθνούς πολιτικής, ότι ακριβώς μετά τον εμφύλιο, επειδή ο Τίτο, ο ηγέτης της τότε Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, ήρθε σε ρήξη με τον Στάλιν, οι δυτικές δυνάμεις, προκειμένου να τον στηρίξουν, δεν άφησαν την ελληνική πολιτεία να διαμαρτυρηθεί. Του έκαναν και πολλά χατήρια. Μπράβο. Είπαν λοιπόν στους δικούς μας, που ήταν υποχείριοι κάτω από το σχέδιο Μάρσαλ, διότι παίρναν λεφτά, μη διαμαρτυρηθείτε που το ονομάζει Μακεδονία. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι ήταν κάτι ασήμαντο. Στην πορεία όμως αποδείχθηκε το μακροπρόθεσμο του σχεδιασμού της υπεριαλιστικής δύναμης, της πέραν του Ατλαντικού, η οποία βεβαίως είναι εις βάρος της χώρας. Και τώρα το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς ή ναι, τι κάναμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε επιχειρήματα, εκτός από το αρχαιολογικό κομμάτι, το οποίο απαιτεί και μια εξειδίκευση για κάποιον για το αναλύσει, όπως είπες εσύ, οι τάφοι, τα μνημεία, οι λέξεις που υπάρχουν επάνω εκεί. Το ετυμολογικό πιστεύω ότι στη γλώσσα είναι πάρα πολύ βασικό. Όταν στη χώρα σου ονομάζεις κάτι με ένα βουνό, ένα ποτάμι, μια λίμνη, με μια λέξη την οποία δεν μπορείς να καταλάβεις τι λέει αυτή η λέξη, σίγουρα είναι ξένο σώμα από σένα. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ονομάζουν τη χώρα τους με μια λέξη που στη γλώσσα τους δεν σημαίνει τίποτα. Για φαντάσου να ονομαζόταν οι Έλληνες να λέγανε την Ελλάδα, ας πούμε, ξέρω εγώ, Ασουρμπανιμπάλ. Ξέρω εγώ, δεν θα ήταν κάπως παράξενο. Εδώ να πούμε ότι και η λέξη Ελλάς έχει και αυτή την ετυμολογία της. Βεβαίως. Ξεκινάει από τα χρόνια τα παλιά, των Ελών Σελών της Δοδόνης. Και ότι Λάς είναι η πέτρα, γιατί είναι βραχώδης με τα βουνά της η Ελλάδα, και αυτό έδωσε την αρχή της λέξεως Ελλάς. Το ότι Λάς σημαίνει στα ελληνικά, μία είναι ελληνική, δεν υπάρχει αρχαία, μεσαία και νεότερη, μία γλώσσα είναι. Ότι Λάς σημαίνει στα ελληνικά πέτρα, το χρησιμοποιείται και σήμερα, μη σας φανεί περίεργο, κάθε φορά που λέτε λατομείο. Έτσι, αυτό έτσι, πολύ απλό. Το ότι το Ελ σημαίνει φωτεινός τόπος, το λέτε κάθε φορά που λέτε ήλιος. Έτσι, απλώς το ήτα και το έψιλον εκεί εναλλάσσονται. Άρα λοιπόν, Ελ Λάς σημαίνει ο φωτεινός πετρώδης τόπος. Είναι πάρα πολύ απλά, γιατί έχουμε πάρα πολύ ήλιο πάνω από εδώ. Και αντιστοιχώντας τα με τα αντίστοιχα που είπες εσύ σε σχέση με τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι Σκοπιανοί, δεν υπάρχει η αντιστοιχία αυτή. Ακριβώς. Ακριβώς. Και χρησιμοποιούν και μια γλώσσα που είναι των Σλάβων, οι οποίοι δεν είναι ουσιαστικά λαός. Έτσι, στην λαογραφία, εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι είναι λαός και δεν μπορεί να τον οριοθετήσει σαν λαό. Μα δεν είναι και ένας. Δεν είναι και ένας. Δηλαδή υπάρχει ένα 30% Αλβανοί, υπάρχει ένα 40% Σλάβοι, Σέρβοι, αν θέλεις κλπ. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι για μένα είναι βουλγαρικής καταγωγής. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, συν κάποιους τουρκογενείς, συν κάποιους Αθήγανους. Γερμανογενείς, γιατί έχουν γερμανογενείς από τη Ρουμανία και πάνω. Και επίσης υπάρχει μία περιοχή η οποία είναι από την εποχή που ο Αλέξιος Κομνηνός συνέτριψε τους Πατσινάκες και τους Κουμάνους. Μάλλον είχε συμμάχους τους Κουμάνους εναντίον των Πατσινακών. Όταν λοιπόν συνετρίβησαν οι Πατσινάκες, οι Κουμάνοι ως σύμμαχοι τότε του Αλεξίου Κομνηνού
πήραν το δικαίωμα να εγκατασταθούν σε αυτή την περιοχή των Σκοπίων. Και υπάρχει το περίφημο Κουμάνοβο. Ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί θεωρητικά τώρα θέλουν να λέγονται ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Εταίρων. Οι οποίοι απόκτησαν γραφή με τον Κύριλο και Μεθόδιο, απέκτησαν τυπογραφία τον 16ο-17ο αιώνα μόλις για να γράφουν τα πρώτα τους βιβλία. Αυτά είναι γνωστά. Για μας, λέγοντάς τα, μου έρχεται και σου έρχεται να γελάσεις. Είναι τόσο πραγματικά καταγέλαστα αυτά τα οποία λένε και ισχυρίζονται, αλλά δεν είναι καταγέλαστο αυτό το οποίο έχουν επιτύχει. Ναι. Εν τη απουσία της ελληνικής πολιτείας. Και από την άλλη μεριά με έναν άκρατο εθνικισμό από την πλευρά των ιδίων των Σκοπιανών. Έτσι, για τον οποίο η αριστερά στην Ελλάδα δεν λέει κουβέντα. Ναι. Είναι εθνικιστές και σοβινιστές αυτοί που υπερασπίζουν τα ελληνικά δίκαια προβάλλοντας τα ελληνικά επιχειρήματα, αλλά δεν είναι σοβινιστές και οι Σκοπιανοί που προσπαθούν να οικειοποιηθούν. Είναι δηλαδή το τραγελαφικό στάτους το πώς η αριστερά αντιμετωπίζει αυτή την υπεξαίρεση εκ μέρους των Σκοπιανών. Ναι. Και το λέω εγώ που υπήρξα στέλεχος της αριστεράς και ακριβώς αυτά τα πράγματα με έχουν ενοχλήσει μέχρι τα τρίσβαθα της ψυχής μου. Ναι, δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν μπορεί κανείς να έχει και αυτό ακριβώς πληρώνουν και όλοι όσοι έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έτσι. Και το βλέπουμε παντού στις εκλογικές αναμετρήσεις αυτό και στις διαθέσεις του κόσμου. Είναι όταν σαφές. Δεν έχεις μία θέση, αυτά τα πράγματα τα πληρώνεις. Αυτό που ήθελα όμως να πω, Γρηγόρη, και ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή. Είναι ότι καλά είναι όλα αυτά που λες εσύ, που λέω εγώ και προσπαθούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο, να του δώσουμε να έχει επιχειρήματα έναντι αυτών οι οποίοι καπηλεύονται τη δική μας ιστορία. Τι κάνουμε εμείς όμως για αυτήν την δική μας ιστορία? Εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή δεν μας φταίνε τόσο οι άλλοι πάντα, όσο πρέπει να αναρωτηθούμε. Με αιτιόμεθα τους εαυτούς μας. Να αναρωτηθούμε εμείς τι κάνουμε. Εδώ έχω να σου πω πολλά. Ακροθυγώς τα ξέρεις, αλλά θα σου δείξω και λεπτομέρειες που δεν τις ξέρεις. Εν έτη 2000. Είχα μία έμπνευση. Έστειλα μία επιστολή, η οποία θα μου επιτρέψεις να πω σε ποιους απευθυνότανε, γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Με κοινοποίηση και με κλητήρα, παρακαλώ. Τον κύριο Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τον κύριο Κωνσταντίνο Σιμίτη, πρωθυπουργό. Τον κύριο Κακλαμάνη, πρόεδρο της Βουλής. Τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Την κυρία Παπαρίγα, γενική γραμματέα του ΚΚΕ. Νίκο Κωνσταντόπουλο, πρόεδρο Συνασπισμού, Δημήτρη Τσοβόλα, πρόεδρο του Δίκη, Γιάννα Αγγελοπούλου, πρόεδρο Οργανισμού Αθήνα 2004 και 10 δημάρχους των μεγαλύτερων δήμων της Αττικής, με επικεφαλή στο Δημήτρη Αβραμόπουλο, τότε δήμαρχο Αθήνας, το δήμαρχο Περιστερίου, Καλυθέα, Ζωγράφου, Εγάλεο, Ηλιούπολης, Νέας Μήνης, Χαλανδρίου, Αμαρουσίου, Γλυφάδος. Άρα λοιπόν έπιασε όλους τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Την ηγεσία. Έτσι, την ηγεσία. Έτσι. Του και τους πρότεινα το εξής με λίγα λόγια, γιατί η επιστολή είναι αναλυτική. Εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Οι οποίοι έρχονταν. Έχαμε 4 χρόνια και μπροστά. Και είχαμε και χρονικό περιθώριο να κάνουμε αυτό που ζητάς. Τους πρότεινα τη δημιουργία με οικονομικά ενδεχομένως των 10 μεγάλων δήμων. Και την πολιτεία εφόσον ελάμβανε γνώση. Και χορηγίες αν γινόταν χορηγίες, αυτό, ότι αυτό γνωστό. Το άφηνα σε αυτούς, δεν μπορούσα να το κάνω εγώ. Ναι. Να κάνουμε έναν έφυπο αδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον οποίο θα τοποθετούσαμε στην είσοδο του Παναθηναϊκού Σταδίου, δεξιά είναι ο Αβέροφ, αριστερά ο Μέγας Αλέξανδρος, αιτιολογώντας το και από το γεγονός ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είχε δείξει εξαιρετικό σεβασμό στην Αθήνα. Σημειώνω εδώ ότι μετά τη μάχη της Χερόνιας, όπου για δεύτερη φορά οι Μακεδόνες κατέβηκαν και αντιμετώπισαν τους Νότιους Έλληνες, έφτασαν ως εδώ, κατέσκαψε τη Θήβα, η οποία τους γέλασε δύο φορές, αφήνοντας εκτός την οικία του Πινδάρου. Την οικία του Πινδάρου. Έτσι, μόνο αυτοί σεβάστηκαν. Στην Αθήνα όμως, εξαιτίας της πολιτισμικής της συνεισφοράς και της πολιτικής της και στρατιωτικής της συνεισφοράς στους Ελληνοπερσικούς πολέμους, τη σεβάστηκε απόλυτα. Και μάλιστα συνοδευόμενος από τον Ιφαιστείωνα, περιδιάβασε την αρχαία Αθήνα, πώς κάνουν σήμερα όλοι όσοι έρχονται, ανέβηκε στον Παρθενώνα, είδε το άγαλμα της Αθηνάς και φαίνεται ότι του έκανε τόση εντύπωση και τόσο σεβασμό του προκάλεσε, ώστε μετά τη μάχη στο Γρανικό ποταμό, διάλεξαν 300 πανοπλίες πολύτιμες των Περσών Ευγενών και τις έστειλε με αφιέρωμα στον Παρθενώνα, με το επίγραμμα από τον Αλέξανδρο και τους Έλληνες από τον Βαρβάρον της Ασίας. Δεν το έστειλε στην Μπέλα, δεν το έστειλε στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Το έστειλε στην Αθήνα ως ένδειξη σεβασμού ότι εκεί ήταν το κέντρο
του ελληνισμού, η κοιτίδα του πολιτισμού της Ελλάδος, στην οποία και αυτό συμμετείχε. Αυτό είναι και ένα επιχείρημα επιπλέον σε όσα είπαμε προηγούμενα και δείχνει ακριβώς πόσο ο Μέγας Αλέξανδρος έβλεπε την Αθήνα. Ζήτησε να περάσει τότε από τους κήπους, κήπους λέγονταν εκεί τα μέρη μέσα σε κήπους που υπήρχαν οι σχολές φιλοσοφικές, να δει όλη αυτή την ιστορία και ζήτησε να φτάσει μέχρι τα τείχη της Κορίνθου να συναντήσει τον Διογένη, τον φιλόσοφο, γιατί ήταν άνθρωπος του πνεύματος ακριβώς. Αν ήταν ένας καθαρά μιλιταριστής, θα πήγαινε στο στρατόπεδο και θα έκανε ένα έλεγχο των στρατώνων. Είχε προηγηθεί ο Αριστοτέλης, ο δάσκαλός του. Και είναι σαφές τι αποτέλεσμα είχε η διδασκαλία. Επανερχόμενος λοιπόν σε αυτό που λέω στην επιστολή. Μια που το είπαμε πάνω σκηνοθέτης μας, μας δείχνει τη σκηνή της συναντήσεως του Διογένη, ο οποίος είναι μέσα στο πιθάρι, κυνικός με το σκυλί από πάνω. Δεν βγήκε καν από το πιθάρι για να του μιλήσει ο Διογένης. Και δεξιά είναι ο Αλέξανδρος, ο οποίος πραγματικά ήταν έτσι κοντούλης. Mm-hmm. Δεν ήταν υψηλός άντρας ο Αλέξανδρος, ήταν ένας κοντός. Συναντιούνται λοιπόν εδώ. Πλην Ρωμαλαίος λόγω της ασκήσεως. Βεβαίως. Και έτσι. Είναι η στιγμή που αφού κάνουν το διάλογο, τον οποίο δεν τον έχουμε όλο. Είναι η στιγμή που τελειώνοντας ο διάλογος είπε ο Αλέξανδρος ότι αν δεν ήμουνα ο Αλέξανδρος θα ήθελα να ήμουν ο Διογένης. Εγώ λοιπόν αιτιολογώντας ακριβώς το γιατί θα πρέπει προχώρησα και στην οριοθέτηση. Είπα λοιπόν ότι εκεί μπροστά στο Παναθηναϊκό στάδιο να τοποθετηθεί αυτός ο Αδριάντας, γιατί μέσα στην Αθήνα δεν υπάρχει μνημείο για τον Μέγα Αλέξανδρο, και να γίνουν τα εγγένεια. Συγγνώμη που γελάω, αλλά ακούγεται. Έτσι είναι, το είπαμε και πριν. Δεν ανέκδοτο. Υπάρχει. Είναι ανέκδοτο. Εγώ όμως επεσήμενα κάτι πολύ σημαντικό. Να γίνουν τα αποκαλυπτήρια την ημέρα ενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων. Ακριβώς. Αυτό ήταν το κομβικό. Αυτό ήταν το κομβικό. Ότι θα είχαμε μία δωρεάν διαφήμιση του ποιος ήταν ο Αλέξανδρος, πόσο Έλληνας ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, σε όλες τις τηλεοράσεις όλες της γης, που θα ήταν επικεντρωμένες στις Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν θα θέλαμε μετά καμία μα καμία προβολή του θέματος αυτού. Αυτή η ευκαιρία δυστυχώς πήγε χαμένη. Ακούστε γιατί έχει σημασία. Είχες απαντήσεις σε όλα αυτά. Είχα απαντήσεις και θα σας τις πω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μου απάντησε τα εξής. Δεν θα τα πω όλα, αλλά τα κυριότερα πρέπει. Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 2000. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριε Κωσιβάκη, σας ευχαριστώ για την από 38-2000 επιστολή σας, την οποία απευθύνεται και προς εμέ. Όπως καλώς γνωρίζετε, έχει αναγερθεί στη Θεσσαλονίκη έφυπος Ανδριάς του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το ξέρουμε, ευχαριστώ πολύ. Ασφαλώς δεν αντιλέγω στην ανέγερση μνημείου και στην Αθήνα. Η απόφαση όμως πρέπει να ληφθεί από άλλους. Ο πρόεδρος, με χαιρετισμούς, Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος. Θέλεις να μου πεις δηλαδή ότι ο πρόεδρος δεν μπορούσε να εισηγηθεί να μιλήσει σε πέντε ανθρώπους και να πει ότι. Τον σέβομαι και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ο καθένας ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε. Έχω απάντηση από την Ελληνική Δημοκρατία, Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού. Σημίτης. Προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημοσίας Δίκης και Αποκέντρωση, Γραφείου κυρίας Υπουργού. Κοινοποίηση κύριο Γρηγόρη Κωσιβάκη, Λεωφόρο Κηφισίας 12. Σας διαβιβάζουμε την από 38-2000 επιστολή του κυρίου Γρηγόρη Κωσιβάκη, που στάλθηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας επί του θέματος στο οποίο αναφέρεται και για τις κατά την κρίση σας ενέργειες. Πάλι δεν παίρνει θέση. Όχι. Έχω όμως απάντηση επίσης από το έγγραφο που το Υπουργείο Εσωτερικών στέλνει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα. Θέμα. Πρωθυπουργό Πολιτισμού Μπουμπουλίνας 20. Θέμα. Δημιουργία Αδριάντα για τον Μεγαλέξανδρο. Σας στέλνουμε σε φωτοαντίγραφο την παριθμό τάδε έγγραφο του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, καθώς και τη συνημμένη επιστολή του κυρίου Γρηγόρη Κωσιβάκη σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες λόγω αρμοδιότητας. 2 Νοεμβρίου του 2000. Έκτοτε, σιγή. Δεν απήντησε δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού. Όχι. Σε μένα τουλάχιστον όχι, αλλά δεν είδαμε και κάποιο αποτέλεσμα. Είχα την εξής απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία. Γραφείο Προέδρου. Κύριο Γρηγόρη Κωσιβάκη, δικηγόρο. Κύριε Κωσιβάκη, ο πρόεδρος σας ευχαριστεί πολύ για την επικοινωνία και την έκθεση των σκέψεών σας. Σας διαβεβαιώνω ότι θα μας βρείτε αρρωγούς στην προσπάθειά σας. Τη δική μου. Μετά τιμής, Γιάννης Αγγέλου, διευθυντής ιδιαίτερου γραφείου του κυρίου Καραμαλή. Yeah. Και από το Δίκη, από το φίλο μου τον Δημήτρη Τζογόλα και συμπατριώτη μου, Αθήνα 2 Δεκάτου. Προς κύριο Κωσιβάκη Γρηγόρη. Αγαπητέ κύριε Κωσιβάκη, με ιδιαίτερη χαρά διάβασα την επιστολή σας και ειλικρινά ευχαριστώ όχι μόνο για την επικοινωνία σας μαζί μας, αλλά και για την τεκμηριωμένη πρότασή σας. Το Δίκη, στρατευμένο στο πλευρό του λαού, πιστεύει πως ο πολιτισμός
και η καλλιτεχνική του δημιουργία, που είναι ένα σημαντικό τμήμα του, εκφράζει την ιδεολογία και το όρομα ενός έθνους σε μια ιστορική περίοδο. Θα είμαστε στη διάθεσή σας προς την κατεύθυνση αυτή. Με εκτίμηση Δημήτρης Τσοβόλας. Στα μέτρα των δυνατοτήτων του Δίκη, φαντάζομαι ότι αυτό ήταν ικανοποιητικό. Ναι. Από την αριστερά, στην οποία σας λέω ανήκα, δεν είχα καμία απάντηση εκτός από προφορικές. Δεν είχες, δηλαδή δεν... Έγγραφη απάντηση δεν έγγραφη είχα. Έγγραφη δεν είχα. Γιατί το έστειλες και στην Παπαρία. Βεβαίως. Και από δημάρχους είχα μόνον από τον δήμαρχο Καλλιθέας, τον Κώστα τον Ασκούνη, ο οποίος, γιατί είμαι και νομικός σύμβουλος του Δήμου Καλλιθέας, όπου είχα τη διαβεβαίωση ότι θα συμπαρασταθούν. Και επίσης από τον δήμαρχο Ηλιούπολης τότε, τον κύριο Θεόδωρο Γεωργάκη, ο οποίος μου έστειλε μια επενετική επιστολή, δεν θέλω να τη διαβάσω όλη, και επίσης μια φωτογραφία από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που έχουν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Mm-hmm. Ένας έφηπος Ανδριάντας, κάπως έτσι ονειρευόμουν και εγώ τον Ανδριάντα στην Αθήνα. Βέβαια οι Δήμοι είναι μικρά μεγέθη για να μπορέσουν τώρα να τα αναπάντησουν. Γι' αυτό είπα να είναι 10 μαζεμένοι, Γιώργο. Ναι. Αν βάζανε, εγώ πιστεύω θα βρισκόταν εκατοντάδες έως χιλιάδες Έλληνες δηλαδή, να συμμετάσχουν. Εσύ, αυτό ακριβώς. Εσύ πιστεύεις, δηλαδή, όταν έλεγε ένα Υπουργείο θα κάνουμε αυτό, βάλτε σε ένα κουμπαρά από μία δραχμή ο καθένας, τότε δεν θα έβαζαν. Λοιπόν, τώρα έτσι. Τι να λέμε τώρα. Άρα λοιπόν, διακρίνω. Ορισμένες εφημερίδες είχα, γιατί τόσες λαϊκές εφημερίδες δεν είχαμε ανταπόκριση. Η εφημερίδα Ήπειρος πάνω από τα Γιάννενα έκανε μία ολοσέλιδη ανταπόκριση κλπ. Αυτές ήταν οι προσπάθειες από το 2000. Με στόχο κάτι που εγώ το θεωρούσα κυριαρχικό. Θα βγαίναμε στην οικουμένη παρουσιάζοντας αυτό που τώρα εκατομμύρια να ξοδέψουμε που δεν τα έχουμε, να δώσουμε τα επιχείρηματά μας έναντι των Σκοπιανών. Και δεν έγινε. Αυτό που με ενοχλεί σε όλη αυτή την ιστορία των απαντήσεων είναι ότι δεν καταλάβανε ούτε τι είπες, ούτε γιατί το είπες και γιατί το τοποθέτησες στη συγκεκριμένη στιγμή. Μα τη σημασία ήταν το σημαντικό. Το παγό δεν είχε καμία σημασία. Και ότι κανείς δεν έλαβε θέση. Να πει ότι ναι, αναγνωρίζω ότι είναι σημαντικό και πρέπει να γίνει, αλλά είμαι ένα αρμόδιο. Και μπαίνω μπροστά. Καλά, να μπει μπροστά τώρα, ποιος να μπει μπροστά. Για να μπει μπροστά θέλει στήθη και θέλει και στιβαρά χέρια και μυαλό. Έτσι. Δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν νομίζω να το έχουν. Αλλά αυτό είναι το ότι δεν καταλάβανε τίποτα από αυτή την ιστορία. Για να είσαι πολιτικός πρέπει να βλέπεις μπροστά. Έτσι. Έτσι, να έχεις μυαλό ξηράφι, να κόβει. Η γιαγιά μου έλεγε πρέπει να κόβει το μάτι του. Έτσι, να βλέπει μπροστά, να βλέπει αυτό τι κινήσεις από πίσω θα έχει ντόμινο. Γιώργο μου, ζητείτε ηγέτης με παντελόνια αν θέλεις, παλαιότερα θα λέγαμε φουστανέλα, με Έλληνες γονείς, με παππού και γιαγιά Έλληνες, με προπάπο και προγιαγιά Έλληνες. Αν τον έχουμε και τα ξέρει και τα πιστεύει, τότε θα πάμε μπροστά. Ναι, γιατί ο φίλος μου, ο Ηλίας ο Λογοθέτης, ο μεγάλος ηθοποιός, πριν από λίγες μέρες σε μια προσφώνησή του, είπε ότι πάσχουμε από μια ασθένεια που κάποιοι έχουν προσπαθήσει να εμβολιάσουν, να εμποτίσουν αυτό το λαό, το να ξεχάσει τους προγόνους του. Εδώ σταματάμε το πρώτο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής για τον Μέγα Αλέξανδρο και το τι κάνει η Ελλάς για να τον τιμήσει. Το ένα άγαλμα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, ένα μνημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, μην το βλέπετε έτσι απλά. Και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Συναθηνά. Μια εκπομπή που στόχο έχει να σας προβληματίσει. Ο φίλος μου Γρηγόρης ο Κωσιβάκης σας εξήγησε τι απαντήσεις έλαβε ή δεν έλαβε, τι θέσεις πήραν ή δεν πήραν οι άνθρωποι στους οποίους κοινοποίησε κάτι πάρα πολύ απλό. Ένα μνημείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου μπροστά στο Παναθηναϊκό Στάδιο, 4 χρόνια πριν γίνουν η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, για να μπορέσει να το δει όλη η οικουμένη με όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα που θα είναι εκεί. Και είδατε ότι δεν πήρε κανείς θέση. Γρηγόρη. Ή πήραν. Χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Γρηγόρη, αυτό σε πλήγωσε. Θα έλεγα ναι, αλλά έχω μάθει να αντέχω. Ναι, δηλαδή δεν είπες ότι δεν ξαναλέω τίποτα, δεν ξανακάνω τίποτα. Όχι, όχι. Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος άνθρωπος και θεωρώ ότι όταν κάτι δεν το μπορώ έτσι, θα το κάνω με τον άλλο τρόπο. Αλλά θα προσπαθήσω να το ξανακάνω. Ναι. Τώρα, δεν έγινε κάτι αντίστοιχο, γιατί και οι εποχές δεν το βοήθησαν, τουλάχιστον όσο αφορά εμένα. Για προσωπικούς λόγους, υπέστη μια ασθένεια η οποία υπάρχει ακόμη. Αλλά πέρα από αυτό, είναι ότι
ο κόσμος πλέον είχε αρχίσει να ασχολείται με τα έργα τα Ολυμπιακά. Γινόταν μια αντιπαράθεση ως συνήθως στην Ελλάδα. Τα οποία κάπου... σήμερα όλα ρημάζουν. Όλα ρημάζουν, δεν αξιοποιήθηκαν, το παραδέχονται όλοι. Και αυτό είναι μια ένδειξη της ανεπάρκειας, για να χρησιμοποιήσω πολύ απλή λέξη, των πολιτικών ηγεσιών που διαχειρίστηκαν αυτή την περιουσία του ελληνικού λαού. Γιατί περί περιουσίας του ελληνικού λαού πρόκειται. Ενώ ένα άγαλμα δεν θα ρήμαζε ποτέ, δεν ρημάζει ποτέ. Θα ήταν στο διενεκές. Και τώρα γεννιέται το ερώτημα, τι κάνουν οι άλλοι και τι κάνουμε εμείς. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Ναι. Ο λόγος εσένα και προχωράμε. Κάτι πάρα πολύ απλό. Τον ήρωά μας, τον άνθρωπο τον δικό μας, τον μέγα στρατιλάτη, τον παμέγιστο των Ελλήνων, αυτόν που θαυμάζει όλος ο πλανήτης, τον ζητούν να τον έχουν ήρωα οι χώρες στις οποίες πήγε και κατέκτησε. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι δεν τον μισούν, τον θεωρούν ηγέτη τους μεγάλο και μεγάλο εκπολιτιστή τους, γιατί αλλιώς δεν θα τον θέλαν να τον έχουν θεό τους. Και δεύτερον, βαφτίζουν τα παιδιά τους με το όνομά τους, αντί για Αλέξανδρο τα λένε Ισκαντέρ στην Ασία, πάρα πολλά παιδιά στην Ασία τα λένε Ισκαντέρ, δηλαδή Αλεξανδράκια, Αλέξανδρος, γιατί θέλουν με το όνομα να μεταλαμπαδεύσουν προς τα παιδιά τους κάποιες από τις δυνατότητές τους. Όχι μόνο αυτό, αλλά τον έχουν περάσει και στα παραμύθια τους. Τα παραμύθια που ακούει ένα παιδί από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ, το Ιράν ή το Πακιστάν, εμπεριέχεται μέσα ο παππούς θείος Ισκαντέρ. Στην εικόνα σας, αυτή τη στιγμή του έχουν δώσει και μεταφυσικές, παραφυσικές και εξωπραγματικές δυνατότητες. Στην εικόνα σας, αυτή τη στιγμή βλέπετε κάποια πλοία τα οποία βυθίζουν μέσα στην θάλασσα έναν άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος που φοράει αυτό το ολόσωμο σκάφανδρο, ο οποίος κατεβαίνει κάτω και έχει έναν μικρό αεραγωγό για να μπορεί να αναπνέει, είναι ο Αλέξανδρος. Γιατί στα τοπικά τους παραμύθια, ο Αλέξανδρος θέλησε να κατέβει στα βάθη του Ινδικού ωκεανού για να μάθει να δει τι γίνεται εκεί. Είχε γνωρίσει τα πάντα πάνω στη γη και του έμελε να μάθει τα της θαλάσσης. Και έτσι λένε στα παραμύθια τους ότι βούτυξε και μέσα στη θάλασσα. Αυτό το δούμε και παραπέρα. Όμως, ναι. Εδώ θέλω να πω ότι αυτή η παράμετρος που επεσήμανες δείχνει ακριβώς τι είχε κάνει στον ψυχισμό και στην πνευματική αυτοτέλεια του Αλεξάνδρου η διδασκαλία του Αριστοτέλη. Γιατί ο Αριστοτέλης δεν παραδίδεται μόνο ως φιλόσοφος, αλλά ως πανεπιστήμον. Ναι. Επομένως, αυτή η παράμετρος είναι που κάνει τον Αλέξανδρο εκ της διδασκαλίας του Αριστοτέλη να ενδιαφέρεται για τα πάντα. Έτσι. Και εδώ θα μου επιτρέψεις να πω γιατί πρέπει αυτοί, μάλλον γιατί αυτοί οι λαοί τρέφουν τέτοιο σεβασμό και τέτοια λατρεία για τον Αλέξανδρο. Η οποία λατρεία φτάνει στο σημείο, όχι μόνο όπως είπες, να ονομάζουν τα παιδιά τους με το όνομά του και άλλα, να λένε ότι και τα λογά τους κατάγονται από το Βουκεφάλα. Ναι, ναι. Μέχρι και το άλογο του Αλεξάνδρου είναι ιερό για αυτούς. Είχε απογόνους. Έτσι. Αλλά ο Αλέξανδρος όμως δίδαξε πολλά πράγματα. Μισό λεπτό να σε διακόψω. Γιατί, μισό λεπτό. Γιατί αυτό έχουμε και ελληνικό γραμματόσημο που δείχνει, είναι αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή οι φίλοι μας. Ελληνικό γραμματόσημο που κυκλοφόρησε, που δείχνει τη σκηνή του Αλεξάνδρου να τον βυθίζουν μέσα στη θάλασσα, είναι γραμματόσημο των ΕΛΤΑ. Το βλέπετε εδώ πέρα. Μέγας Αλέξανδρος. Και κανείς δεν βγήκε να μας πει τι ακριβώς σήμαινε αυτό το γραμματόσημο. Τα ΕΛΤΑ ούτε στην ιστοσελίδα τους βάζουν κάποια γραμματόσημα, δεν εξηγούν τι. Ενώ τα ΕΛΤΑ είναι τα γραμματόσημα, το έχω πει χιλιάδες φορές. Είναι αγαπητό μου μέσο διαφήμισης και γνώσεως. Μαθαίνουν από τα γραμματόσημα. Όπως μάθεις... και τα νομίσματα. Και τα νομίσματα. Να μάθεις την ιστορία ενός κράτους που λέμε από αυτό που θα δεις. Μάζευες γραμματόσημα. Μάζευα εγώ γραμματόσημα. Μάζευα νομίσματα. Και όμως δεν μάθαινες κάθε φορά που το πένεσαι ποια χώρα είναι, ποια πρωτεύουσα έχει. Είναι ενδιαφέρον απέραντο. Έτσι. Απέραντο. Λοιπόν, εδώ είδατε λοιπόν και στο ελληνικό γραμματόσημο να υπάρχει ο ίδιος μύθος που λέει ότι ο πανεπιστήμων Αριστοτέλης, όπως είπες, έλεγε ότι τα πάντα γεννηθήκαν από το νερό. Μέσα στο νερό ξεκίνησε η ζωή και πραγματικά σήμερα η επιστήμη πιστεύει ότι τα πρώτα έμβια όντα ξεκίνησαν μέσα από τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Αυτό ίσως να πέρασε στο παιδικό ψυχισμό του Αλεξάνδρου τότε, να θέλει να κατέβει στον ωκεανό μέσα, να γνωρίσει την αρχή της ζωής, γιατί ήταν ανήσυχο πνεύμα. Μια εγκυκλοπαιδική παρατήρηση, την οποία θυμάμαι από τη διάπλαση των παιδών. Έτσι, ένα πολύ παλιό περιοδικό για την νεολαία της δεκαετίας του 60, όπου έλεγε ότι στο νερό δεν υπάρχει κανένα όν που να πεθαίνει από φυσικό θάνατο. Δηλαδή ότι το νερό επενεργεί σαν προστατευτικό πλαίσιο και βοηθάει στην απαγωγή των κυττάρων. Ό,τι πεθαίνει, πεθαίνει ή γιατί κάποιο άλλο το έφαγε,
ή το σκότωσε ή το τραυμάτισε και κανένα δεν πεθαίνει από γυρατιά. Έχουν βρει χελώνες, λέγανε ότι οι χελώνες οι θαλάσσιες ζουν 80-90 χρόνια. Βρήκανε χελώνα τεράστια, η οποία είχε πάνω την χρονολογία 1647, αν θυμάμαι, που είναι η καταβήθηση του Ark Royal, του Port Royal, που ήταν το λιμάνι των πειρατών στην Καραϊβική. Και το είχαν χαράξει στο κάφκαλο της Χελώνας. Δηλαδή πάμε για 300-400 χρόνια πριν. Ναι. Επομένως επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε. Δηλαδή η Χελώνα αυτή πόσα χρόνια θα ζούσε φυσιολογικά. Ναι. Αυτό το κλείνω για να πω το εξής. Είναι γεγονός ότι αυτές οι περί της φύσεως παρατηρήσεις των Ελλήνων δεν έχουν γίνει από καμία άλλη φιλοσοφική χωρία φιλοσόφων άλλων χωρών και λαών. Δηλαδή τους ενδιέφερε το περιβάλλον τους, τους ενδιέφερε ο ζωικός και ο φυτικός πλούτος. Ήταν από τότε οικολόγοι οι σοφοί οι δικοί μας. Ναι. Έτσι. Πρέπει να σου πω πάνω σε αυτό ότι και οι Γερμανοί φιλόσοφοι μελετητές της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, την οποία δεν την θεωρούν καθόλου ψέμα και καθόλου παραπλάνηση. Προφανώς. Έτσι οι Γερμανοί φιλόλογοι. Ειδικά ο Φορχάμερ λέει ότι όλη η ελληνική μυθολογία, όλη η ελληνική μυθολογία, όλους τους μύθους που έχει, τους σχετίζει με τους ωκεανούς, τα νερά και τα πελάγη και τους αέριδες που τους δημιουργούν. Είναι δηλαδή μετεωρολογική μύθη και φυσική μύθη, μια γνώση δηλαδή η οποία δεν μπορούσε να υποθεί κανονικά και επιστημονικά για να γίνει κτήμα των παιδιών, γιατί η μυθολογία ήταν μια γνώση, ένα παραμύθι που έλεγε ο παππούς προς το παιδί για να μάθει ορισμένα πράγματα, για πιο εύκολο κατανόητα. Και έτσι τα προσωποποίησαν με τέρατα, με ανθρώπους, με ήρωες κλπ. Αυτό λοιπόν ισχυρίζεται και ο Φορκχάμερ, ο μεγάλος Γερμανός αυτός μελετητής και εξηγητής της μυθολογίας μας. Στην εικόνα μας όμως βλέπουμε και μια τρίτη, είναι η τρίτη έτσι, σκηνή που υπάρχει. Πάλι βλέπετε τον Αλέξανδρο, τον βασιλιά, γιατί φοράει το στέμα, να τον έχουν κατεβάσει με ένα βαρέλι κάτω οι δύο εμπιστοί του, γιατί ήθελε οπωσδήποτε να μελετήσει τα ψάρια και να τα δει, να δει τον... Υπάρχουν δηλαδή εικόνες που δείχνουν τον Αλέξανδρο, είναι από μικρογραφίες... Που δείχνουν την προσωπικότητά του, την πολυσχηδή. Ναι. Αλλά επανερχόμενοι στο τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, αυτή η τεράστια προσωπικότητα και γιατί ο σεβασμός αυτός που του έχουν είναι διαχρονικός, επανέρχομαι να πω το εξής. Δίδαξε συντροφικότητα. Δεν υπάρχει μάχη στην οποία να μην είναι πρώτος. Το κορμί του εκοσμείτο από τραύματα τα οποία ήταν όλα μπροστά. Δεν είχε κανένα τραύμα πίσω στην πλάτη. Και το επεδείκνυε ο ίδιος προσπαθώντας να πείσει κάποιους αν οι ίδιοι δίλιασαν ή για κάποιο άλλο λόγο. Στην έρημο της Γιαδροσίας, όταν όλο το στράτευμα δίψαγε επί ημέρες, κάποιος στρατιώτης του ανακάλυψε σε ένα βράχο από κάτω νερό και του το πήγε στην περικεφαλαία. Και εκεί λοιπόν αυτός ο μεγάλος άνδρας το έχισε λέγοντας «Δεν φτάνει για όλο το στρατό μου». Και αυτή η στρατιά, η εξαντλημένη, η πονεμένη, η ταλαιπωρημένη, πήρε τα πάνω της. Σηκώθηκε στον αέρα. Ναι. Παρήχε, συγγνώμη να το τελειώσω αυτό, είχε τέτοιο σεβασμό στους αντιπάλους και στους εχμαλώτους, ώστε η μητέρα του Δαρίου, η περίφημη Σισίγαμβρης, η οποία συνελήφθη εχμάλωτη μετά τη μάχη της Ισού με την υπόλοιπη οικογένεια του Δαρίου και είχε τέτοια συμπεριφορά ο Αλέξανδρος προς αυτήν, ώστε την αποκαλούσε μητέρα και αυτή τον αποκαλούσε γιο. Σε σημείο που στη μάχη των Γαυγαμήλων, όταν κάποιο περσικό σώμα διέσπασε τις γραμμές της φάλαγγας του Παρμενίωνα και έφτασε στο στρατόπεδο, τη ζήτησε να την απελευθερώσει και να την πάρει μαζί της. Και η Σισίγαβης αρνήθηκε να ακολουθήσει τους στρατιώτες του γιού της. Όταν δε έμαθε το θάνατο του Αλεξάνδρου, κλείστηκε στα διαμερίσματά της, οικειοθελώς απήχε της τροφής και πέθανε από ασιτία. Από ασιτία. Η μητέρα του αντιπάλου βασιλιά. Πράγμα που δεν το είχε κάνει όταν είχε μάθει τη δολοφονία του δικού της παιδιού. Αυτός ήταν ο Αλεξάνδρος. Και έχτισε τόσες πόλεις με τέτοια πολιτισμικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που τις βρίσκουν τώρα στις ανασκαφές και τρελαίνε το κόσμος όλος. Πέρα από την Αλεξάνδρεια τη γνωστή και όλες τις άλλες. Μια που ανέφερες για το θάνατό του, έχω μια μοναδική παράσταση της σαρκοφάγου του Αλεξάνδρου. Είναι αυτή που βλέπετε εδώ, κυρίες και κύριοι, η σαρκοφάγος, την οποία την έσερναν 64 άλογα. Είναι αυτή την οποία με αυτήν πέρασαν, λέει, όλη τη Βαβυλώνα μέσα για να τον... Αυτή λέγεται ότι την πηγαίνανε οι στρατιώτες του Σελεύκου. Ναι. Αλλά στην έρημο
τους είχαν κάνει καρτέρι του Πτολεμαίου, οι οποίοι απήγαγαν την άμαξα και την οδήγησαν στην Αίγυπτο. Και την σωρό, γι' αυτό και λέγεται ότι είναι θαμμένος στην Αλεξάνδρεια κάπου. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε, δεν έχει επισήμως βρεθεί, παρότι εγώ δείχνω αυτή την παλιά, γραβούρα έτσι εδώ πέρα για να δει ο κόσμος πώς ήταν η σαρκοφάγος, τι μεγαλοπρεπές έργο ήταν καλά, και αυτή. Βέβαια. Και φυσικά, εδώ ήθελα να καταλήξω, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σε αυτές τις χώρες που πήγε ο Μεγαλέξανδρος έφερε μαζί του και το θέατρο και την ποίηση και τα ελληνικά γράμματα. Για πολλά χρόνια μετά οι χώρες αυτές διοικούνταν με νόμους γραμμένους στα ελληνικά, όπως στην Ινδία, μέχρι το 2ο αιώνα μετά, 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα πήραν τα φώτα και κουβαλούσε μαζί του και ηθοποιούς και τραγουδιστές και ραψοδούς και αηδούς για να διασκεδάζει το στράτευμα, αλλά και για να ακούγεται ο ελληνικός θείος λόγος των τραγικών. Έτσι, δηλαδή δεν ήταν ένα στράτευμα που πήγε να πολεμήσει μόνο. Έτσι, όταν έκανε... Είχε και άλλους στόχους και έδρασε ποικιλοτρόπως. Όμως, εδώ τώρα έχουμε αυτό το σεβασμό που δείχνουν οι λαοί ακόμα της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου. Ξέρουμε επίσης ότι και στη Δύση υπάρχουν και Αλεξάνδριες και υπάρχουν και Αδριάντες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα σας πω εγώ κάτι πρόσφατο, το οποίο γνωρίζω, ότι υπάρχει πόλης Αλεξάνδρεια στη Σκωτία. 10 λεπτά απόσταση από τη Γλασκόβη. Επίσης, στο Εδιμβούργο, στο περίφημο Royal Mile, που είναι η Βασιλική Οδός, είναι σε μία εσοχή το Δημαρχείο του Εδιμβούργου και έχει έφυπο Αδριάντα του Μεγαλέξανδρου. Δεν είναι καβάλα, κρατάει το βουκεφάλα από τα γέμια. Βλέπουμε εδώ πέρα ακριβώς τώρα το Μεγαλέξανδρο με το βουκεφάλα. Μπράβο. Σε μια παράσταση από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ωραία. Που ήταν πάρα κάτι πολύ ωραίο. Κάτι αντίστοιχο. Αλλά περίμενε, όλοι αυτοί... Όλοι αυτοί... Γιατί σου έχω μια έκπληξη για την επόμενη εβδομάδα. Παραμένω. Επειδή έχεις ιδιαίτερη αγάπη, ναι. Σου έχω μια έκπληξη στην επόμενη μας εκπομπή για τη Σκωτία. Κλείνω την παρένθεση, συνέχισε. Θα αναμένω. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν και οι Ανατολικοί και οι Δυτικοί τιμούν τον Μεγαλέξανδρο, αλλά κανείς δεν διανοείται να πει ότι είναι Πακιστανός, Αφγανός είναι σφαγέας. Ή ότι είναι σφαγέας ή το οτιδήποτε. Και βεβαίως δεν θέλει να πει ότι τον οικειοποιείται. Εδώ είναι το πρόβλημα λοιπόν που δημιουργείται με τους Σκοπιανούς και τονίζω όσους κρύβονται οπισθέν τους, ότι θέλουν την οικειοποίηση. Γιατί η τεκμηρίωση και η συστράτευσή τους γύρω από ένα εθνικό σύμβολο, όπως κάναν παράλληλα και οι Αλβανοί με τον Γιώργιο Καστριώτη και Ντέρμπεϊ, δημιουργεί την αίσθηση του έθνους, που δεν είναι έθνος, γιατί όπως είπαμε πριν, είναι ένας συμφυρμός. Αν λοιπόν αυτοί καταφέρουν να καθιερώσουν ότι κατάγονται από τον Μεγαλέξανδρο, ότι εθνικός ήρωάς τους είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, το επόμενο βήμα, Γιώργο και συνέλληνες, συνελληνίδες, είναι να διεκδικήσουν και τα εδάφη εκείνα, τα οποία είναι η υπόλοιπη Μακεδονία. Και την Μπέλα. Λοιπόν, είναι τόσο αυτονόητα αυτά τα πράγματα που είναι να απορρεί κανείς με την αβελτηρία και την αδιαφορία με την οποία αντιμετώπισε η ελληνική πολιτική ηγεσία όλες αυτές τις δεκαετίες, αυτές τις υποβολημένες προσπάθειες και ενέργειες. Επομένως, φτάνουμε στο ζητούμενο. Τι κάνουν τώρα οι Σκοπιανοί και τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Να σου πω πες τι κάνουν. Εσύ τι κάνουν. Να σου πω τι κάνουν. Έχουν στήσει, έχουν ξεκινήσει να στείλουν ένα τεράστιο άγαλμα, νομίζω είναι 5-6 μέτρα. Ακριβώς μόλις περνάς τα σύνορά μας και μπαίνεις προς τα σκοπιά. Θα σε διαψεύσω, είναι πολύ περισσότερο. Μεγαλύτερο από 6 μέτρα. Ακούω για δεκάδες μέτρα. Μάλιστα. Κατασκευασμένο στη Φλωρεντία. Αυτό ναι. Από ιταλικά εργαστήρια και με μια τεράστια βάση. Στην οποία εκεί θα στηθεί. 6 μέτρα ήταν το άγαλμα. Τώρα, αν η βάση έχει άλλα 8 μέτρα, είναι μια άλλη ιστορία. Φτάνουμε, ναι. Και, ναι. Λοιπόν, και όποιο θα μπαίνει πλέον προς την, με το οδικό ή σιδηροδρομικό προς προς τα Σκόπια, θα βλέπει ένα τεράστιο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο άγαλμα θα τον καλωσορίζει στην χώρα την οποία εισέρχεται. Ένα άλλο που ξεχάσαμε να πούμε σε όλη αυτή την ιστορία με το άγαλμα που ανέφερε εσύ, την πρότασή σου, είναι ότι για να στηθεί άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Μπέλα, έγινε έρανος από τα σχολεία της περιοχής, από τα παιδάκια. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία έτσι, πρωτοβουλία, αν θέλεις. Υπάρχει ελπίδα. Είναι ωραία πρωτοβουλία συμβολική. Υπάρχει ελπίδα, επί της ουσίας, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα.
Ναι, τα παιδιά να βάλουν δάσκαλοι, τα παιδιά να μαζέψουν ό,τι μπορούν από τον κουμπαρά τους για να στήσουν ένα αγάλμανε, αλλά όχι να τα περιμένει όλα από τα παιδιά. Γιατί όλο το ποσό. Θα πρέπει να ντρέπεται ο υπουργός, ο εκάστοτε παιδείας, που γίνεται αυτό το πράγμα. Τα παιδάκια θα τα βάλουν για τον Αδριάντα. Το υπουργείο να βάλει, το κάθε υπουργείο. Και εκείνος που πήγε και έκανε τα αποκαλυπτήρια αυτού του αγάλματος, ενώ το ήξερε αυτό το, ότι τα παιδιά έχουν βάλει αυτά τα. Δεν είναι και αυτό άσχημο πράγμα και που το δέχτηκε. Όχι, σαν ενέργεια, εγώ το θεωρώ για τα παιδιά τιμητικό και καλά κάνανε. Το θέμα είναι τι κάνει από πίσω η πολιτεία που δεν μπαίνει μπροστά για να έχει και τα παιδάκια, να βλέπουν και τα παιδάκια την ηγεσία και να ακολουθούν. Αυτό το πράγμα λοιπόν που έχει γίνει είναι ένα ημίμετρο, καλό μεν αλλά δεν φτάνει, και εδώ είναι που έχει σημασία αυτό που θα πω. Ότι στη Μακεδονία είναι αυτονόητο και υπάρχουν ήδη και αγάλματα και πρωτομές. Εδώ είναι τι κάνουμε. Εδώ είναι η πρωτεύουσα του κράτους και η ανέγερση, αν χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, ενός Αδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ακριβώς αποδεικνύει την βούληση και την, πώς να το πω, παραδοχή της πολιτείας, ότι αυτός είναι πρόγονός μας, του οποίου το παράδειγμα θέλουμε να ακολουθήσουμε, μας συστριλατεί και μας εκπροσωπεί στην οικουμένη. Αυτό λοιπόν και αυτή τη σημασία πρέπει να δουλέψουμε για να δούμε πώς μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό, αυτή η έλλειψη που όλα αυτά τα χρόνια συνέβη και με την πρωτοβουλία που σας είπα πριν και από πρωτοβουλίες ή προτάσεις άλλων, γιατί το έχω ακούσει και από άλλους. Εγώ το έκανα συστηματικά όσο μπορούσα. Είπες στην Μακεδονία είναι αυτονόητο. Στη φωτογραφία που βλέπει ο κόσμος τώρα αυτή τη στιγμή στο δέκτη μας όμως στην τηλεόραση είναι η πρωτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Καστελόριζο, που κάναν τα παιδιά έξω από τη Σαντραπία σχολή, το δημοτικό σχολείο του Καστελόριζου. Βλέπετε και αυτή είναι μια πρωτοβουλία με τα γράμματα όπως γι' αυτό, είναι. Γι' αυτό λέω υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει στο Καστελόριζο και έχουμε αυτή τη φωτογραφία και τη δείχνουμε εδώ πέρα στον κόσμο. Να πούμε στον κόσμο ότι ήταν αυστηρός και ακριβώς ο Μέγα Αλέξανδρος και την εποχή του με αυτούς που θέλαν να τον πλάσουν σε αγάλματα. Είχε δώσει την άδεια μόνο στο Λύσιπο να τον φτιάχνει αγάλματα και αυτός έδινε τα καλούπια. Και την περίφημη κλίση προς τα αριστερά του κεφαλιού του. Ναι. Ναι. Και ο Φίλιππος είχε κάτι τέτοια περίεργα, περίεργες ορέξεις. Είναι γονιδιακά. Ναι. Είδες πώς βγαίνει. Και να πούμε φυσικά, ακόμα να μην το ξεχάσουμε αυτό, ότι του είχε προτείνει ένας γλύπτης της εποχής του, της αυλής του, ο οποίος τον ακολουθούσε, να του φτιάξει το βουνό του Άθο, να το μετατρέψει σε ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όχι, εκεί θα με βρεις αντίθετο. Ναι, ήθελε πρώτον, να διότι ζούσε ο Αλέξανδρος και για άλλο, κάποιον άνθρωπο που είναι εν ζωή δεν μπορείς να τον θεοποιείς έτσι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει στην πορεία. Και δεύτερον, θα ήταν μια ένδειξη ματαιοδοξίας. Και καλώς το απέρριψε ο Αλέξανδρος. Ναι, αλλά θέλω να σου πω όμως το μέγεθος που είχε συλλάβει εκείνος ο γλύπτης. Στο ένα του χέρι θα κρατούσε μια πόλη ολόκληρη, όπως θα έκανε έτσι, όπως ακριβώς είναι το βουνό, άμα το δει κανείς. Στο αριστερό χέρι θα κρατούσε μια ολόκληρη πόλη και στο δεξί μέρος θα ήταν το λιμάνι. Θα αγκάλιαζε με το δεξί χέρι το λιμάνι ολόκληρο. Επίτρεψέ μου να μην με συγκινεί αυτό. Εμένα με συγκινεί ο Καβαλάρης πάνω στο Βουκεφάλα. Μπορούμε να τον βλέπουμε να καλπάζει στους αιώνες. Ναι. Αυτό θέλω. Απλώς μπορούμε να αναφέρω... προτείνουμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Θέλω να τα αναφέρω για να πούμε ότι δεν ζητάμε κανένα βουνό να τον μετατρέψουν σε Μεγάλο Αλεξάνδρο αυτή τη στιγμή. Θέλουμε ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτόν τον ωραίο Έλληνα, πάνω σαν και αυτό που βλέπουμε τώρα. Είναι αυτό το άγαλμα που βλέπουμε στην Θεσσαλονίκη φυσικά και το θαυμάζουν όλοι και γύρω από αυτό γίνονται όλοι και όλες οι εκδηλώσεις Θεσσαλονίκη έτσι. Σήμερα. Έτσι. Και γύρω από αυτό να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Να σου προτείνω κάτι. Να δώσεις την ιστοσελίδα σου και να μπορούν να σου στέλνουν μηνύματα όσοι συμφωνούν ότι πρέπει να γίνει ένα μνημείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αθήνα. Θέλεις να πέσει κάτω η ιστοσελίδα δηλαδή. Άμα περάσουμε τους χίλιους, αναλαμβάνω εγώ να τους οργανώσω τους χίλιους. Η ιστοσελίδα μου είναι γνωστή και αναφέρεται κάθε φορά που αναφέρεται το όνομά μου. Αλλά κάτω. Με τούτο το θέμα να σου στέλνουν την συμμετοχή τους στην ιδέα και στην προσπάθεια της πραγματοποίησης της. Ωραία, λοιπόν, στο www.lekakis.com στείλτε τις ιδέες σας και μάλλον τις προθέσεις σας, αν και εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το να στηθεί ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αθήνα. Γιατί πρέπει να πούμε και τούτο, ότι επί Αβραμόπουλου είχε ξεκινήσει να γίνει ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να στηθεί μάλλον ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αθήνα, λίγο πριν, εκεί που τελειώνει η Συγκρού και αρχίζουν οι στήλοι του Ολυμπίου Ζηδιός, εκεί πέρα έχει γίνει και το βάθρο. Το βάθρο γράφει ότι στήθηκε επί Δημαρχίας Αβραμόπουλου, αλλά το άγαλμα δεν τοποθετήθηκε ποτέ. Μάλιστα. Έτσι.
Αυτό είναι συγκλονιστικό. Δεν το σχολιάζω. Το βάθρο υπάρχει, το άγαλμα δεν υπάρχει. Νομίζω ο μη σχολιασμός είναι καλύτερος σχολιασμός. Ναι, είναι έτσι. Η ίδια εποχή που μπήκαν και οι τρεις πρωτομές των τραγικών. Που... Στον εθνικό κήπο. Ναι, που κουνιόντουσαν. Από... Αυτοί κάναν ναι. Βόλτα όλη την Αθήνα. Πήγαιναν από γειτονιά σε γειτονιά. Ο Θησέας δεν υπάρχει. Άκουσα κάτι σε ραδιόφωνο, δεν ξέρω γιατί δεν πήγα να το δω. Πήγαινα όταν ήμουν παιδί με τον πατέρα μου στο πεδίο του Άρεως, όπου υπάρχει μια τεράστια σειρά από μαρμάρινες πρωτομές των ηρώων της Επαναστάσεως κλπ. Άκουσα την αντινομάρχη, αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Μπέι, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, η οποία λέει ότι έγιναν εργασίες ανάδειξης του πεδίου του Άρεως και πλέον είναι επισκέψιμο και αν όντως είναι έτσι όπως περιγράφεται, θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα τις Κυριακές να περιδιαβάζουν οι γονείς τα παιδιά τους για να δουν από κοντά και τους αρχαίους και τους νεότερους ήρωες προγόνους, γιατί και μόνο η ενατένισή τους για μένα προσφέρει. Στο σημείο αυτό να πάμε λίγο στην ελληνική γλώσσα και πάλι, γιατί εγώ έχω μία μανία με την ελληνική γλώσσα. Τι ανατέλει, τι συμφέρει, τι δίνει ένα άγαλμα, γιατί το λέμε άγαλμα, μα ακριβώς γι' αυτό. Γιατί όταν το βλέπεις αγαλιάζεις, έχει την ίδια ρίζα. Υπέροχο. Με το αγάλωμαι, λάμπω, χαίρομαι. Σηκώνομαι όρθιος και τραγουδάω και χορεύω. Αγάλωμαι, έτσι, είμαι γεμάτος χαρά. Με τι αγάλεσαι? Με το άγαλμα. Τι κάνει το άγαλμα? Σε κάνει να αγάλεσαι. Είναι πάρα πολύ σοφό. Βλέπεις τον πρόγονό σου, βλέπεις τον άνθρωπο τον οποίο σε έκανε περήφανο και σήμερα ό,τι είσαι, το χρωστάς γιατί αυτός έχεις το αίμα του ή πολέμησε ή έκανε οτιδήποτε άλλο. Έτσι, και χαίρεσαι γι' αυτό και προσπαθείς να του μοιάξεις. Γιατί καλύτεροι γινόμαστε όταν πάμε να μοιάξουμε στους καλύτερους. Όταν το πρότυπό μας είναι καλύτερο. Άμα σπες γεσόμεθα που λέγανε τα Σπαρτιατόπουλα. Και τι ακριβώς σημαίνει μνημείο? Πολοκάρονες. Και τι ακριβώς σημαίνει μνημείο, Γρηγόρη μου? Μνημείο σημαίνει κάτι που το βλέπεις και έρχεται στη μνήμη σου. Σου ξυπνάει τη μνήμη. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν μνημεία. Μην ξεχάσουμε πως η περίφημη Ιερά Οδός, που σήμερα είναι γεμάτη βουλκανιζατέρ και κέντρα διασκεδάσεως, από το κεραμικό που ξεκινούσε μέχρι την Ελευσίνα που κατέληγε, ήταν κατάσπαρτη ένθεν κακήθεν της Ιδίας Οδούς με τα αγάλματα και τα μνημεία όλων των ηρώων, των Αθηναίων, των Αθηναίων, των Ελευσινίων, των Ιερέων κλπ. Και προφανώς αυτή την ιδέα δεν την είχαν και την αίσθηση οι αρχαίοι Έλληνες. Τα είχαν και οι Ρωμαίοι που τα κατάκλεψαν. Ναι. Τα είχαν και οι άλλοι δυτικοί που επίσης τα κατάκλεψαν. Βλέπεις... Για να στολίσουν τα δικά τους στις δικές τους πόλεις, γιατί ακριβώς δεν είχαν εκείνοι τότε να δείξουν κάτι και κλέβανε. Δηλαδή είναι μια ακένωτη πηγή ο ελληνικός πολιτισμός και στη διάσταση της αγαλματοποιίας και των πρωτομών και των παραστάσεων, που τροφοδοτήθηκε όλη η οικουμένη, όλα τα μουσεία της οικουμένης, όλες οι πόλεις, με τα αρχαία ελληνικά αγάλματα. Είπες για τα μουσεία. Έχω μετρήσει, ξέρω ότι είναι πάνω από 7.500 οι πίνακες με θέμα το Μέγα Αλέξανδρο στα μουσεία όλου του κόσμου. Έτσι, μια πρόχειρη καταμέτρηση που έκανα από τα ευρετήριά τους. Εδώ πέρα βλέπουμε τον γάμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη Ροξάνη. Είναι ένας πίνακας του 1517, μια τοιχογραφία μάλιστα, του 1517. Που, δηλαδή θέλω να πω όλες οι τοιχογραφίες στις μεγάλες επαύλεις των αυτοκρατόρων, των σπουδαίων αντρών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τα μουσεία όλου του κόσμου είναι γεμάτα με πίνακες διασήμων ζωγράφων που αν δεν έκαναν τον Αλέξανδρο θεωρούσαν πως δεν τελείωσαν ποτέ το έργο τους. Και κάτι ακόμα. Επειδή η Ισλαμική θρησκεία δεν επιτρέπει την απεικόνηση, γι' αυτό το λόγο δεν θα βρούμε ίσως το Μέγα Αλέξανδρο σε μουσεία Ισλαμικών χωρών. Ναι. Αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι το Κοράνιο, το Ιερό Βιβλίο των Μουσουλμάνων, αναφέρει αφενός τον Αλέξανδρο ως Άγιο, τον περιλαμβάνει δηλαδή στα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν θεοποιηθεί, αγιοποιηθεί, παύλα, και επιπλέον έχει μια ρίση η οποία είναι σημαντικής επεξηγηματικότητος και αναλύσεως. Λέει ότι στο τέλος οι Έλληνες πάντα θα νικούν. Και φυσικά δεν εννοεί ότι οι Έλληνες θα έχουν τέτοια στρατιωτική δύναμη να νικούν. Εννοεί τον ελληνικό πολιτισμό, το ελληνικό πνεύμα, το οποίο διαχεόμενο μέσα στην οικουμένη και στις κοινωνίες θα επιβάλλεται, γιατί ακριβώς είναι ανώτερο. Και τα λέει το Κοράνιο αυτά. Ναι.
Είπες προηγουμένως για τον Μέγα Αλέξανδρο και για την Ισλαμική θρησκεία. Εδώ πέρα έχουμε στην εικόνα, μας έψαχνα να τη βρω την ώρα που μιλούσες, μια απεικόνιση ακριβώς πώς απεικονίζουν οι μουσουλμάνοι τον Μέγα Αλέξανδρο. Τον έχουν σαν φαραώ. Αυτό που είναι. Ναι, είναι, αλλά είναι Αιγυπτιακό. Ναι, ναι. Είναι Αιγυπτιακό. Ναι. Είναι στο Μουσείο της Φραγκφούρτης και είναι το πώς απεικονίζουν οι Αιγύπτιοι. Δεν πήγε μόνο του, έτσι. Είναι, πώς, είναι κοντά στα 1,67 μέτρα ύψος. Είναι ακριβώς το ύψος του Αλεξάνδρου, τόσο περίπου ήταν, εκεί. Ναι. Και είναι στο Μουσείο της Φραγκφούρτης. Είναι του 4ου αιώνα, του 3ου αιώνα π.Χ. Είναι σχεδόν λίγο μετά από τον Αλέξανδρο. Επί Πτολεμαίων προφανώς. Είναι από γρανίτη, είναι από γρανίτη και υπάρχει στο... Αλλά το σημαντικό είναι ότι τον απεικονίζουν σαν για αυτούς. Ναι. Τον έχουν φέρει στα μέτρα τους. Είναι αυτό που λέγει ο Ζήνων, ότι αν τα άλογα είχαν Θεό θα τον κάνανε αλογόμορφο. Έτσι. Και οι Αφρικανοί έχουν παρουσιάσει τον Χριστό μαύρο. Με λαμψό. Μαύρο. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Αυτά είναι τα για τον Αλέξανδρο. Αυτά είχαμε να πούμε σήμερα για τον Μέγα Αλέξανδρο και θα μπορούσαμε να πούμε και πάρα πολλά. Να καταλήξουμε στο σημαντικό, ναι. Ότι εμείς θα ξεκινήσουμε μία προσπάθεια από εκεί που έμεινε στο 2000 και δεν ευδοκίνησε. Έχεις όρεξη. Έχω όρεξη τώρα, έχω όρεξη. Να μπορούμε να βάλουμε και τους συμπατριώτες που ασπάζονται αυτή την άποψη να δώσουν τη συμμετοχή τους, την ηθική, την πνευματική, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και στην πορεία να χτυπήσουμε πόρτες, να ταρακουνήσουμε αυτό το δημόσιο, το οποίο τώρα βεβαίως έχει τις φτώχες του, αλλά νομίζω ότι για όλα γίνεται. Εδώ αλλάξανε τους τίτλους των Υπουργείων και γράψανε εφημερίδες ότι κόστησε όλη αυτή η αλλαγή των ονομάτων από παιδείας σε διαβίου μάθησης, από Υπουργείο Αιγαίου που κατηργήθη ή Ναυτιλίας που έγινε αλληλείας και δεν ξέρω τι άλλο, γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία βεβαίως επωφελήθησαν κάποιοι τυπογράφοι, δεν ξέρω τι άλλοι, εντάξει, οι άνθρωποι έκαναν τη δουλειά τους. Αλλά με ένα υποπολαπλάσιο αυτό του ποσού θα είχαμε αδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αθήνα με όλους τους συμβολισμούς, τους πολιτικούς, ιστορικούς και πολιτισμικούς που συνεπάγεται μια τέτοια κατασκευή και ενθρόνηση, αν θέλεις, στην Αθήνα. Επειδή ο παππούς μου έλεγε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, σημασία είναι αν η πολιτική ηγεσία το θέλει κάτι τέτοιο, θέλει να αφυπνίσει τον Έλληνα. Δεν θέλει, εμείς πρέπει να την κάνουμε να θέλει. Έτσι. Λοιπόν, σεβαστοί τηλεθεατές. Εδώ κάπου τελειώνει και αυτή η εκπομπή, η εκπομπή Συν Αθηνά, με τον Γρηγόρη Κωσιβάκη και τον Γιώργο Λεκάκη. Μια εκπομπή που είχε σαν σήμερα, και είχε και σήμερα μάλλον στόχο να σας κάνει να προβληματιστείτε γιατί ακριβώς δεν είδατε ποτέ άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πόλη των Αθηνών. Παρότι υπήρχαν πρωτοβουλίες και προσπάθειες και γράμματα προς όλους αυτούς τους ανθρώπους που σας διάβασε ο κ. Κωσιβάκης να γίνει κάτι τέτοιο, δεν ήταν ότι δεν τους πέρασε ποτέ από το μυαλό και δεν είχαν ενημερωθεί για κάτι τέτοιο. Γρηγόρη, ο επίλογος. Ο επίλογος είναι ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι παρά όλες αυτές τις αρνητικές εμπειρίες και απογοητεύσεις και να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο, γιατί αυτό αποδεικνύει και ότι είμαστε Έλληνες, αντάξιοι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γεια σας.